Καλησπέρα παιδιά, ήδη θα έχετε καταλάβει από τον τίτλο φαντάζομαι τι θέμα θα έχει αυτό το βίντεο που θα παρακολουθήσετε σήμερα. Βασικά δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε, να κάνουμε δηλαδή ένα βίντεο για αυτό το τραγικό γεγονός, αλλά μας στείλατε πολλά μηνύματα στη σελίδα και ρωτήσατε τη γνώμη μας. Βέβαια δεν είμαστε ούτε εμείς οι αρμόδιοι ούτε κανένας άλλος για να το κρίνει και γι' αυτό δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με αυτό. Αλλά τελικά θα κάνουμε ένα βιντεάκι για να πούμε και εμείς τη γνώμη μας και με αυτή την αφορμή να πούμε λίγο και για τα ελαστικά και για το δίκτυο ταχύτητάς τους. Βασικά αυτό που με στεναχώρησε και με ενόχλησε ιδιαίτερα είναι οι μαλακίες που διαβάζουμε σε όλα τα social media. Ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του και κράζουνε τον οδηγό που φταίει, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είναι έτσι. Γιατί, και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί ο καθένας θα μπορούσε να ήταν στη θέση του και εγώ έχω πάει με 300 και εσύ μπορεί να έχεις πάει με 300 που έγραψες αυτή τη μαλακία, ή αν δεν έχεις πάει εσύ γιατί απλά έτυχε να μην έχεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο, σίγουρα έχεις μπει κάποια στιγμή σε ένα φίλο σου που έχει γρήγορο αυτοκίνητο και του πες να το πατήσει λίγο μέχρι τα 200 ή τα 250. Οπότε θα μπορούσε να συμβεί στον καθέναν μας. Εσύ που έγραψες για παράδειγμα ότι το πλουσιόπεδο πήρε το αμάξι του μπαμπά και βγήκε και έσπηρε το θάνατο, θες να μας πεις ότι οι φτωχοί, ας πούμε, δεν τρέχουν? Δεν έχεις δει ποτέ Σάξο, Ραλή και Hyundai Atos να πηγαίνουν δίχως αύριο στο δρόμο? Ή νομίζεις ότι χρειάζονται 300 χιλιόμετρα την ώρα για να προκαλέσεις ένα τέτοιο μακελιό? Αν νομίζεις ότι χρειάζεται να τρέχεις με 300 για να προκαλέσεις ένα τέτοιο μακελιό, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί αν έψαχνες λίγο στο ίντερνετ, πολύ εύκολα θα έβρισκες ότι στους 100 νεκρούς που σκοτώνονται σε τροχαία ατυχήματα στο δρόμο, οι 87 σκοτώνονται με κάτω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά άκουσες. Και καλά, τώρα εσύ θα μου πείτε, βγήκες να υπερασπιστείς τον τύπο που έτρεχε με 300 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό? Όχι, δεν βγήκα να τον υπερασπιστώ. Απλά θέλω να σας πω ότι απλά σε αυτόν έτυχε. Το να πηγαίνεις με 300 είναι μια εγκληματική ενέργεια, έτσι. Αλλά όλοι μας κάνουμε παραβάσεις του κοκ που μπορεί να αποτελούν εγκληματικές ενέργειες. Και εγώ και εσύ που βλέπεις και όλοι μας, και ακόμα και εσύ που μπήκες να τον κράξεις, απλά σε αυτόν έτυχε. Δηλαδή εσύ θέλεις να μας πεις ότι κάθε φορά που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, με το που βάζεις μπρος, φοράς ήδη ζώνη, το παιδί σου είναι καλά δεμένο στο ειδικό καθισματάκι πίσω, έχεις πυροσβεστήρα στο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο σου έχει περάσει κταίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται? Λάστιχα σε καλή κατάσταση, αναρτήσεις, μπαλάκια, φρένα κλπ. Έχεις ασφάλεια, ανάβεις φλας πριν ξεκινήσεις, κινείσαι με κάτω από 30-40 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στην πόλη, διατηρείς όλα τα όρια ταχύτητα σε όλους τους δρόμους που κινείσαι και γενικά όλο τον κοκ. Βλέπεις πορτοκαλί φανάρι και δεν έχεις πατήσει ποτέ τον γκάζι να το προλάβεις, ας πούμε. Ούτε εσύ ο ίδιος δεν το πιστεύεις αυτό το πράγμα και το ξέρουμε πολύ καλά. Το ίδιο κι εγώ, έτσι. Αλλά όπως ούτε εγώ βγήκα να κράξω, μην κράζεις κι εσύ έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει ό,τι κάνουμε όλοι καθημερινά, γιατί όλοι παραβιάζουμε τον κοκ καθημερινά, και απλά του έτυχε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα. Για να μην σχολιάσω για κάτι άλλα γελία στάτους του τύπου λάστιχα από τα Jumbo και λάστιχα από τα Lidl κλπ. Εσείς το γράψατε που σκεφτήκατε βασικά να γράψετε κάτι τέτοιο για να μαζέψετε like. Μπράβο σας παιδιά. Εύχομαι να μην σας τύχει ποτέ κάτι παρόμοιο. Έτσι, την επόμενη φορά που ένα ατύχημα θα σας συγκλονίσει, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν κι άλλα στη χώρα που ζούμε και με την παιδεία που έχουμε σαν οδηγοί στο δρόμο, αντί να μπείτε σαν τα πρόβατα να γράψετε ένα ακόμα status για να μαζέψετε like και να το παίξετε έξυπνοι, χαραμίστε αυτά τα 5 λεπτά και μπείτε στο YouTube, γράψτε η Αβέρης και δείτε τι λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ και τόσα χρόνια για την οδηγική συμπεριφορά που έχουμε στο δρόμο. Από το θάνατο του Παντελίδη μέχρι αυτό το ατύχημα πέρασε περίπου ένας χρόνος, λίγο πάνω από ένας χρόνος. Σε όλο αυτό το διάστημα σκοτώθηκαν περίπου 1.800 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Αντιλαμβάνεσαι το νούμερο? Άμα διαιρέσεις τους θανάτους με τις μέρες, αντιστοιχούν περίπου 4 με 5 άτομα τη μέρα. Δηλαδή από αυτή τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο μέχρι αύριο την ίδια ώρα έχουν σκοτωθεί 4 άτομα σε τροχαία δυστυχήματα και μεθαύριο άλλοι 4. Και την άλλη μέρα άλλοι 4. Δεν βγήκες να γράψεις κάτι για όλους αυτούς, στα παπάρια σου. Μόνο για τον Παντελίδη και για το πλουσιόπεδο με την Πόρσε ήξερες να μας γράψεις στάτους. Βγήκες, μας έβγαλες τον Παντελίδη ψυχάρα που έφυγε άδικα, τρέχοντας από τον τρελό με το κοκό να προλάβει την παρτούζα πριν ξημερώσει. Ενώ το παλικάρι με το Πόρσε, επειδή ήταν πλουσιόπεδο
Δεν έχει ψυχή αυτός. Όχι, αυτός δεν έχει ψυχή. Όλοι έχουν ψυχή, παιδιά, και σε κανένα δεν αξίζει να φεύγει με αυτόν τον τρόπο. Όλοι κάνουμε μαλακίες στη ζωή μας. Άλλοι πολλές, άλλοι λίγες. Άλλες φορές τις πληρώνουμε ακριβά και άλλες φορές δεν τις πληρώνουμε. Ο σκοπός και το νόημα είναι να παραδειγματιζόμαστε από τέτοια γεγονότα, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και όχι να κρίνουμε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά το ατύχημα και τα αίτια του, όλοι είδαμε στις ειδήσεις πώς έγινε τελικά. Τη στιγμή που το αυτοκίνητο κινούταν με τη μεγάλη αυτή ταχύτητα, το λάστιχο υπερθερμάνθηκε και έσκασε, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να φύγει ανεξέλεγκτο και να ακολουθήσει αυτή η πορεία που είδατε και στο βίντεο. Γιατί όμως έσκασε αυτό το λάστιχο? Όλα τα ελαστικά έχουν ένα δίκτυο ταχύτητας. Τα χιονολάστιχα συγκεκριμένα έχουν πολύ χαμηλό δίκτυο ταχύτητας, περίπου 170 με 180 χιλιόμετρα. Τι είναι ο δείκτης ταχύτητας? Ο δείκτης ταχύτητας ελαστικών δείχνει τη μέγιστη ταχύτητα οχήματος στην οποία τα ελαστικά αναμένεται να λειτουργήσουν σωστά σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Ωραία. Έχω βρει εδώ και ένα ωραίο site που τα εξηγεί όλα πάρα πολύ καλά. Θα σας το έχω στο description από κάτω για να το δείτε κι εσείς. Αυτό, 170 με 180 χιλιόμετρα max, και ο τύπος πήγαινε με 250, 300, ξέρω εγώ πόσα πήγαινε. Το λάστιχο διαλύθηκε, σύν ότι ήταν παλιό. Μιλάμε για λάστιχο το 2006, 11 χρόνια σχεδόν. Καταλαβαίνετε, τα λάστιχα μετά από χρόνια σαπίζουνε και είναι πολύ πιο εύκολο στο να, όταν υπερθερμαθούν, να σκάσουν. Αυτά για τα λάστιχα, παιδιά, και τους δείκτες ταχύτητας. Αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε είναι να τσεκάρετε ανατακτά χρονικά διαστήματα τον αέρα στα ελαστικά σας, οπωσδήποτε, σε συγκεκριμένα συνεργεία, βουλκανιζατέρ, όχι στα βενζινάδικα, γιατί δεν ξέρουν όλοι ή κάποια όργανα μπορεί να μην δείχνουν σωστά. Προσέχουμε τα λαστιχά μας, φροντίζουμε να τα αντικαθιστούμε περίπου ανά 4 χρόνια, γιατί από 4 χρόνια και μετά το λάστιχο αρχίζει και ψωριάζει και εκτός ότι χάνει την πρόσφυσή του, γίνεται επικίνδυνο και στο να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις. Γενικά τα λάστιχα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο καθημερινό σας αυτοκίνητο, να τα προσέχετε πάρα πολύ, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ασφάλειά σας. Και μη τσιγκουνεύεστε να τα αλλάζετε όταν αυτό είναι απαραίτητο. Τώρα θα μου πείτε κάποιοι, εγώ δεν έχω λεφτά να αλλάξω λάστιχα κάθε 4 χρόνια. Είναι πολύ λογικό. Αλλά εφόσον ξέρετε ότι τα λάστιχά σας δεν είναι σε καλή κατάσταση, μην τρέχετε. Πιστεύω και ότι ο οδηγός της Porsche, άμα ήξερε τι λάστιχα έχει και τι ζημιά μπορεί να προκαλέσουνε, πιστεύω ότι ούτε αυτός θα έτρεχε. Έτσι κι εσείς, άμα ξέρετε ότι τα ελαστικά σας δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχετε λεφτά να τα αντικαταστήσετε, τουλάχιστον μην τρέχετε και μην προκαλείτε την τύχη σας. Κάποια άλλη στιγμή μπορεί να κάνουμε ένα άλλο βίντεο που θα μιλήσουμε αποκλειστικά για την ασφάλεια στο αυτοκίνητό μας, στο καθημερινό μας αυτοκίνητο και τι πρέπει να τσεκάρουμε ώστε να είμαστε ασφαλείς στο δρόμο. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Καλό σας βράδυ και πολύ προσοχή στο δρόμο. Πολύ προσοχή στο δρόμο, παιδιά.